Θα διαβάσουμε από το 5ο κεφάλαιο, το εδάφιο 6 της επιστολής του Πέτρου, της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Σελίδα λοιπόν 1077, Αλφα επιστολή Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Ταπεινώθετε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό και πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντε στερεήνοι στην πίστη, εξεύρονται ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ώστε σε κάλεσε ημάς την αιώνιον αυτού δόξα, δια του Ιησού Χριστού, αφού παθείτε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας έγραψα εν βραχυλογία, δια του Σουλιανού, του πιστού αδερφού, ως φρονώ, προτρέπων και επιμαρτυρών, ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού εις την οποία στέκεστε. Σας ασπάζεται η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω, ειρήνη εις πάντας ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Τελειώνει την όμορφη αυτή καθολική επιστολή του Απόστολος Πέτρος με όμορφες συγκεκριμένες σύμβουλες μέσα από το Λόγο του Θεού, οι οποίες βέβαια για μας πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, είναι εντολές και ακόμη θα τολμούσα να πω και νόμος στη ζωή μας. Είναι ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου, της ελευθερίας του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μας επιβάλλει κανείς με απειλή ότι αν δεν κάνεις αυτό χάθηκες, αλλά με συμβουλή, εάν περπατάς έτσι, τότε η ζωή σου θα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην ευλογία του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού και θα είσαι και έτοιμος εκείνη την ημέρα για να λάβεις μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ταπεινώθητε λοιπόν είναι ένα συμπέρασμα. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ταπεινώνεται. Όχι να ταπεινώνεται όμως έτσι αορίστος, επειδή είναι μικρός, ασήμαντος, φτωχός. Ταπεινώνεται συνειδητά. Ταπεινώνεται συνειδητά γιατί γνωρίζει ότι τα πάντα εξαρτώνται από την κρατεά χείρα του Θεού. Και οποιαδήποτε και αν είναι η γνώμη για τις ικανότητες που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του αυτή, για τις δυνατότητες, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και έρχονται πολλές φορές στη ζωή μας καταστάσεις που αποδεικνύουν, αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή μας την ανυμπόρια μας. Δεν είναι θέμα αδυναμίας, ανικανότητας ή δύναμης και ικανότητας ή μέσων ή πλούτου ή νιάτων. Δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί σε πολλά σημεία στη ζωή μας θα είμαστε με μικρή δύναμη, σε άλλα σημεία θα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Αλλού δεν θα έχουμε καμία εξουσία, αλλού θα έχουμε μεγάλη εξουσία. Όμως η ταπείνωση του χριστιανού δεν εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Δεν είναι αυτή η αιτία της ταπείνωσης. Αφού αυτός είναι δύο μέτρα, δεν μπορώ εγώ να του κάνω τον έξυπνο γιατί θα με δείρει. Οπότε εκ των πραγμάτων είμαι ταπεινός. Αν όμως είμαι εγώ δύο μέτρα και ο άλλος είναι ένα 70, τότε δεν μπορώ να είμαι ταπεινός αυτόν. Η ταπείνωση, αδελφοί, του χριστιανού έχει σαν παράδειγμα αυτά τα λόγια του Χριστού. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Δεν είναι λοιπόν η ταπείνωση στη ζωή μας που εξαρτάται από το περιβάλλον μας. Η ταπείνωση στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, εξαρτάται από την επίγνωση που έχουμε της απόλυτης και τέλειας αδυναμίας μας, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη χάρη του Χριστού. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Χωρίς τη χάρη του Χριστού τίποτα. Τίποτα. Και αυτό ακόμη που νομίζεις ότι είναι εύκολο, αν δεν υπάρχει χάρη στον Χριστό δεν μπορείς να το κάνεις. Με αυτή λοιπόν την επίγνωση λέμε: Κύριε Θεέ μου, ομολογώ, αναγνωρίζω την τέλεια δυναμία μου, αλλά ταυτόχρονα ομολογώ και αναγνωρίζω την τέλεια δύναμή σου.
την παντοδυναμία σου. Και τέλος, αυτό που μας κάνει, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, δεν είναι ότι επειδή είναι δυνατός ο Θεός και εμείς αδύνατοι ταπεινωνόμεθα, αλλά είναι επειδή τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε καρδίας. Και όταν ο άνθρωπος αγαπάει κάποιον, είναι ταπεινός αυτόν. Ναι. Όταν αγαπάς κάποιον, του κάνεις όλα τα χατήρια. Ό,τι θέλει. Έχετε δει δύο νέους ερωτευμένους, δεν χαλάει ο ένας χατήρι στον άλλον. Η μάνα του προς το παιδί, πιο ταπεινή από τη μάνα προς το παιδί, δεν θα βρεις άλλη ύπαρξη. Ταπεινώνεται στο παιδί του, του κάνει ό,τι θέλει. Το πλένει όταν βρωμίζει, το καθαρίζει. Δεν λέει τώρα με σένα θα ασχοληθώ. Όταν είναι άρρωστο το φροντίζει, γιατί το αγαπάει. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ταπεινός χριστιανός. Πράος και ταπεινός στην καρδία, με επίγνωση και με αγάπη. Η αγάπη είναι το κίνητρο της ταπείνωσης. Όταν ο Χριστός σε πλησιάζει, δεν σε πλησιάζει με, ας πούμε, συνέστημα ανωτερότητος. Και ο πατέρας όταν δείχνει τον Χριστό δεν του λέει, δεν λέει είναι Κύριος, λέει δου ο δούλος μου. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, το φρόνημα του Χριστού. Παρόλο που ήταν εν μορφή Θεού, δεν εννοώ μη σαρπαγή το να είναι ίσως με το Θεό, αλλά έλαβε δούλου μορφή για να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά και αυτό είναι το φρόνημα του Πατέρα. Επειδή έλαβες δούλου μορφή, γι' αυτό και εγώ σου δίνω το υπερπάνω όνομα. Άρα είναι συμπέρασμα. Συμπέρασμα χριστιανικό από το Λόγο του Θεού, από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και από την εμπειρία του κάθε χριστιανού. Ο ταπεινός είναι συνειδητά ταπεινός. Δεν είναι περιστασιακά. Δεν είναι πότε ταπεινός και πότε περήφανος. Είναι ταπεινός. Και μάλιστα υπό την κρατεία άγχυραν του Κυρίου. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, αυτού του περπατήματος στη ζωή μας, γιατί είναι ένα περπάτημα. Είναι ένα συμπέρασμα ζωής. Είναι μια συνθήκη που κάνει ο Θεός μαζί μας και εμείς προς τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Μάθετε από εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και λέμε και εμείς Κύριε θέλουμε να είμαστε ταπεινοί στην καρδιά. Αυτή λοιπόν η πορεία, αυτό το περπάτημα, το οποίο όπως είπαμε πριν από λίγο είναι περπάτημα ζωής, είναι συνθήκη με το Θεό, έχει αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι θαυμαστά. Όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι υπό την κρατεία χείραν του Θεού, τόσο πιο πολύ ο Θεός σε υψώνει. Γιατί έτσι θέλει. Γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη. Με τους περηφάνους δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο Θεός. Περήφανος έχει δική του άποψη. Έχει γνώμη, θέλει να την επιβάλλει. Ο Θεός δεν είναι μαζί του. Δεν είναι μαζί του. Όταν έχεις άποψη, έχεις γνώμη, θέλεις να την επιβάλλεις, δεν ακούς κανέναν, δεν λογαριάζεις κανέναν, δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Δεν μπορεί να σε ευλογήσει ο Θεός και να θέλει. Δεν μπορεί να ακούγονται οι προσευχές σου. Δηλαδή δεν μπορείς να βρίσκεις χάρη από το Θεό. Πόσο μάλλον δεν πρόκειται να σε υψώσει ο Θεός. Γιατί αν υψώσει τον υπερήφανο Θεός, θα υπερηφανιστεί πιο πολύ. Εξεύρει να ταπεινώνει τους υπερηφάνους και να υψώνει τους ταπεινούς. Ταπεινώθητε λοιπόν συμπερασματικά υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και αφού ταπεινωθείτε, τότε κάθε μέρημνα στη ζωή σας, γιατί στη ζωή αυτή έχουμε μέρημνες. Ποιος άνθρωπος δεν έχει μέρημνες, αδελφοί? Ποιος? Νέος, μεγάλος, το παιδάκι έχει μέρημνα, να μάθει να διαβάζει. Μεγάλος έχει μέρημνα να τελειώσει το σχολείο του. Ο άλλος έχει μέρημνα να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να βρει μια δουλειά, να πάνε καλά οι δουλειές του, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Μέχρι να φύγουμε στον ουρανό, αδερφοί, η ζωή μας είναι γεμάτη από μέρημνες. Και οι μέρημνες μερικές φορές είναι απλές, αλλά μερικές φορές οι μέρημνες είναι πολύ δύσκολες, πολύ σκληρές. Είναι ζωτικές, όπως λένε οι άνθρωποι. Ζωτικές, δηλαδή εξαρτάται η ζωή σου από αυτές. Όταν είσαι άνεργος, τι θα πεις? Δεν μεριμνώ να βρω δουλειά?
Ξέρεις τα πει να είσαι άνεργος, να χτυπάς πόρτες για δουλειά και να μην βρίσκεις. Ζωτική μέρημνα. Όταν το παιδί σου είναι άρρωστο, ζωτική μέρημνα. Όταν το ψυγείο σου είναι άδειο, άδειο. Και έχεις παιδιά. Και λες τώρα εγώ δεν περιμένω από πουθενά λεφτά, δεν περιμένω, πρέπει κάτι να κάνω. Ζωτικές μέρημνες αυτές. Ο Θεός τι λέει, δεν λέει αγωνίσου. Και εδώ να το προσέξουμε μια και το έφερε ο λόγος του Θεού. Ο Θεός μιλάει αγωνίσου τον καλόν αγώνα, της πίστεως. Ο αγώνας μας δεν είναι να κερδίσουμε τη ζωή μας. Όχι ότι είμαστε τεμπέληδες, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά ο αγώνας μας είναι να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Είναι να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και είναι ο αγώνας μας. Και για τις μέρημνες τις βιωτικές, πάσαν την μέρημναν αυτών, ημών ρίψατε επ' αυτών. Γιατί αυτός φροντίζει για μας. Είναι ένα μυστικό που χρειάζεται πίστη για να το απολαύσεις. Πιστεύεις αδελφέ ότι ο Θεός φροντίζει για σένα? Τώρα είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Όταν ένα παιδάκι πάει σχολείο, δεν κάθεται να μεριμνά τι θα φάω το μεσημέρι. Τι θα φάω. Ξέρει, όταν θα πάει, θα έχει μεριμνήσει η μητέρα, θα έχει μαγειρέψει, θα έχει ψωνίσει, θα έχει αγοράσει, θα έχει φτιάξει, θα το έχει βάλει το, και όταν θα γυρίσει, θα το βρει έτοιμο. Δεν έχει καμία μέρημνα. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι υπάρχει κάποιος που φροντίζει για αυτόν. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό? Και το ξαναρωτάω. Είσαι βέβαιος ότι ξέρεις καλά? Το πω πιο σωστά. Είσαι βέβαιος ότι πιστεύεις? Το πω πιο σωστά. Είσαι βέβαιος ότι εμπιστεύεσαι τον Θεό ότι πράγματι φροντίζει για σένα? Άμα αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι μια πραγματικότητα στη ζωή μας, ο χριστιανός είναι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος, χαρούμενος. Γιατί δεν έχει αγωνίες. Δεν έχει φόβους. Δηλαδή δεν έχει μέρημνες. Και τι θα κάνουμε? Πολύ εύκολο. Τώρα το λέω πολύ εύκολο, αλλά όταν το ζω κι εγώ, εκεί χαλάει η δουλειά. Γιατί άλλο να το κηρύττεις, άλλο να το ζεις. Αλλά είναι πολύ εύκολο, τουλάχιστον ως προς το κήρυγμα. Παίρνεις τη μέρημνά σου, μπαίνεις στο δωμάτιό σου, κλειδώνεις την πόρτα, μένεις μόνος σου με τον Πατέρα, τακτοποιείσαι με το αίμα του Ιησού Χριστού, με τον Πατέρα τακτοποιείς τη σχέση σου, δηλαδή μετανοείς, επιστρέφεις στον Θεό, ζητάς άφεση αμαρτιών, συγχώρεση αμαρτιών, καθαρισμό αμαρτιών με το αίμα του Χριστού, συγχωρείσαι καρδίας κάθε έναν ο οποίος έχει λυπήσει για οποιοδήποτε λόγο, και όταν πια η σχέση σου με τον Θεό αποκαθίσταται δια του αίματος του Ιησού Χριστού, παίρνεις αυτό το βάρος που έχεις, γιατί όταν λέμε μέρημνα, τι εννοούμε, βάρος. Βάρος στην πλάτη, στην καρδιά, στην ψυχή. Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, δεν σε αφήνει να ησυχάζεις, τριβογυρίζεις, γυρίζεις γύρω-γύρω, το σκέφτεσαι, παραμιλάς. Και όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το βάρος, τόσο πιο πολύ γυρίζεις. Παίρνεις λοιπόν αυτό το βάρος σου, γονατίζεις τα πόδια του Πατέρα και λες, Πατέρα, πάρ' το. Πάρ' το. Και να το πω πιο απλά, έχει κάποιος μια μέρημνα να πληρώσει το ρεύμα του και δεν έχει λεφτά. Τι θα κάνει? Πάει στον πατέρα του, το γίνω και του λέει, πατέρα δεν έχω να πληρώσει το ρεύμα, μην ανησυχείς, το πληρώσω εγώ. Φεύγει το βάρος, φεύγει η ανησυχία, φεύγει και λέει, πάρ' το λογαριασμό. Τον παίρνει το λογαριασμό ο πατέρας, το βάζει στην τσέπη, ο άλλος έφυγε. Πού πας? Τώρα το ρεύμα θα μην το κόψουνε, γιατί για το πληρώσει ο πατέρας μου. Μέχρι να το δώσει στον πατέρα του τρέμει. Θα το πάρει ή δεν θα το πάρει? Θα το πληρώσει ή δεν θα το πληρώσει? Και όσοι έχετε παιδιά τα ξέρετε αυτά. Και όταν είσαστε παιδιά τα ξέραμε αυτά. Πρέπει κάποιος να αναλάβει. Πρέπει να αναλάβει κάποιος το πρόβλημά μου. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει, όλα σου τα προβλήματα τα αναλαμβάνει ο πατέρας ο ουράνιος. Και τώρα εσύ λες, θα τα αναλάβει, δεν τα αναλαμβάνει. Σήμερα λοιπόν εγώ δεν πήγα στη δουλειά μου, γιατί είχα μία μέρημνα πολύ μεγάλη.
ένα βάρος που είπα της γυναίκας μου, θα σκάσω. Στριφογύριζα, ξαναστριφογύριζα, γιατί είμαστε άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν λέω, δεν θα πάω στο γραφείο. Κάθισα σπίτι, έφυγε η Άννα. Πήγε στον γιατρό μου, λέει, θυμήσου να προσευχηθείς για μένα. Λέω, τώρα για σένα θα προσευχηθώ για μένα. Μου λέει, πάω στο δόντε, βρες για σένα, εγώ εδώ πέρα καίγομαι τώρα. Ένα δοντάκι θα προσευχηθώ. Ναι, αλλά ξέρεις ότι μπορεί να κάνει από τη μεριμνά της. Λέω, καλά, εντάξει. Λοιπόν, διάβασα τη γραφή μου, χάρηκα, διάβαζα τον Ιώβ. Ό,τι λέει, μου λέγει ο Ιώβ για τις μεριμνές του. Γιατί με γέννησες, λέει, γιατί με άφησες να γεννηθώ. Καταραμένη ημέρα που ήρθα στον κόσμο. Δεν με έπαιρνες εκ χιλίας μητρός να μην περάσω αυτά που περνάω. Λέγε Ιώβ, έλεγα, που είσαι και λέγε. Αφού λοιπόν διάβασα τον Ιώβ το μισό, ξέρω εγώ, δεν μπορούσα να διαβάσω άλλο. Πάω λοιπόν και λέω, τώρα κύριε, έρχομαι. Έκανα την προετοιμασία μου. Άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, έκλεισα την πόρτα, κατέβασα τα μπατζούρια να μην έχει, κατέβασα τα τηλέφωνα και γονάτισα. Λέω, τώρα ό,τι κυρί της Γιώργο πρέπει να το κάνεις. Τον άρχισα λοιπόν, ποιος με είχε πειράξει να το συγχωρώ. Αυτός, εκείνος, ο άλλος, δόξα στο Θεό δεν είχα και πολλά πράγματα από εκεί να τακτοποιήσω. Μετά λέω τώρα τις αμαρτίες μου, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Έλεγα, θύμισέ μου, μην ξεχάσω καμία. Και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο. Πάει και αυτό. Τώρα λέω, κύριε, τη μέριμνα. Μου κρίνει φωνή, μου κρίνει ακρόαση. Α, λέω, δεν πάμε καλά. Εγώ όταν κηρύττω, το λέω καθαρά. Κύριε, τη μέριμνα. Τίποτα. Ναι, παιδί μου, λέω, τι θα γίνει τώρα. Συνέχισα να προσεύχομαι εγώ, συνέχισα να ζητάω από το Θεό, απέκαμα. Όταν απέκαμα και κάτσα έτσι, είπα, κύριε, μίλησέ μου σε παρακαλώ. Πω αδερφή, τι έγινε. Άνοιξε ο ουρανός. Πότε, όταν απέκαμα. Λέω, δεν το έχω δει εδώ μέσα. Γιατί πρέπει να αποκάμω, βέβαια, τρίτη φυλακή της νυχτός. Θα αποκάμεις και εγώ θα έρθω. Γιατί όταν είσαι δυνατός, αντέχεις τις μέριμνες. Όταν όμως αποκάμεις, τότε δεν είναι μέριμνα. Απέκαμα όμως, αδερφή. Λέω, ούτε από το Θεό δεν βρίσκω παλιγοριά. Ξέρεις, θα πει ούτε από το Θεό. Πω, άνοιξε ο ουρανός. Πληρώθηκα με πνεύμα Άγιο. Γέμισε χαρά η καρδιά μου. Δόξαζα τον Κύριο. Και ήρθε τώρα και με απαντούσε σε ένα-ένα αίτημά μου. Τακ, 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 τακ. Μετά τέλειωσα. Τώρα λέω, τι να κάνω. Δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Α, έχω και την Άννα. Μετά, όταν τέλειω, έχω και την Άννα, λέω, κύριε, το δόντι της. Αλλά λέω, κύριε, τι άνθρωποι είμαστε. Μετά, βέβαια, συνέχισα και μετά την Άννα και ό,τι μου βάζει ο Θεός στην καρδιά και αδερφούς και αδερφές και εκκλησία. Βγήκα αδερφή και πέταγα. Αλλά τώρα να δούμε την αδυναμία. Βγήκα, πέταγα. Κάθισα στο γραφείο, πήγα, έφτιαξα καφέ, δεν τον έκανα καλά, στο γραφείο, εκεί στο τραπέζι που διαβάζω δηλαδή. Πέρασε 2 ώρες, ξαναμε πλάκωσε η μέριμνα. Λέω, τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει η γραφή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Γιατί έφυγε η πίστη. Έφυγε αυτό που είχε κάνει ο Θεός. Βέβαια, ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός. Και τα τακτοποιεί όλα. Είναι πολύ σημαντικό να δώσεις τη μέριμνά σου στο Χριστό. Να μάθεις να δίνεις τη μέριμνά σου στο Χριστό. Πολύ σημαντικό. Ξέρετε, γιατί δεν είναι μόνο ότι ελευθερώνεσαι. Είναι ότι παίρνεις απαντήσεις. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, αυτό θα κάνω. Και συχάζεις. Αυτό δηλαδή έρχεται ο Θεός και κάνει μια αναστάτωση στην ψυχή σου. Μια ανακατάταξη στην καρδιά σου. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μια τακτοποίηση. Πώς μπαίνει μια νοικοκυρά. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω το σπίτι καθόλου. Μπαίνω μες στο σπίτι, από εδώ πετάω, από εκεί πετάω, όταν τώρα το κρεβάτι είναι έτσι, οπότε ζητάω βοήθεια. Άννα, έλα να βάλεις μια τάξη στο δωμάτιο και είμαι ίσιος. Μπαίνει η Άννα μέσα σε 3 λεπτά, 5 λεπτά το έχει φτιάξει. Να μου φαινόταν βουνό. Για να το φτιάξω όμως. Λέω, το βρήκα το κόλπο, οπότε είναι ανακατεμένο, φωνάζω στην Άννα. Αδερφή, βρήκαμε το κόλπο, οπότε έχουμε πρόβλημα, φωνάζουμε το Θεό. Είναι ο βοηθός σου. Είναι αυτός που φροντίζει για σένα. Τι μπορείς να κάνεις και είναι το χειρότερο. Να μην το πιστεύεις. Τώρα προσεύχομαι καιρό, δεν έχω πάρει απάντηση και εμένα δεν με ακούει ο Θεός, μήπως δεν με ακούει ο Θεός, μήπως δεν με ακούει εμένα ο Θεός, μήπως δεν υπάρχει Θεός. Και φτάνεις και γίνεις άθεος.
Έχασες την πίστη σου. Γι' αυτό τι λέει παρακάτω. Εγκρατεύθητε και αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταποίη, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστη, εξεύροντες τα 7 παθήματα γίνονται σ' όλους τους αδελφούς σας στον κόσμο. Τώρα σου σε οδηγεί ο Θεός σε μια κατάσταση επίγνωσης. Αυτά που συμβαίνουν σε σένα δεν είναι γιατί εσένα δεν σε αγαπάει ο Θεός, γιατί σε ξέχασε ο Θεός, γιατί σε παραμελεί ο Θεός. Σε όλα τα αδέλφια συμβαίνουν αυτά. Γιατί? Γιατί πρέπει να αποδειχθεί ότι μένεις στερεός στην πίστη. Μάλιστα, διάβαζα κάτι που μ' άρεσε. Και αφού εκήρυξαν, διαβάζω από τη σελίδα 976 και αν θέλετε να το διαβάσουμε μαζί, είναι από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 19 εδάφιο θα διαβάσουμε, Ιώτα Δέλτα 19. «Εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου και πείσαντε στους όχλους και λιδοφολήσαντε στον Παύλον, έσυραν έξω της πόλεως νομίσαντες ότι απέθανε». Είναι μια στιγμή που το λιδοφολήσανε και όλοι νόμισαν ότι πέθανε από λιδοφολισμό. «Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητές, σηκωθεί συσήλθε εις την πόλη και την επαύριον εξήλθε μετά του Βαρνάβα εις Δέρβιν». Μαζευτήκαν οι μαθητές για να τον πιάνουν να τον θάψουν, αλλά ήταν ζωντανός ο Παύλος. Και εισήλθε στην πόλη, την άλλη μέρα πήγε στη Δέρβη και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες αυτό θέλω να δούμε, επιστηρίζοντες τα ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσι εις την πίστην και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το πρέπει είναι από το Θεό. Δεν μπορείς να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού για να εισέλθεις πρέπει να περάσεις μέσα από πολλές θλίψεις. Μα πολλές δια πολλών θλίψεων. Δηλαδή δια πολλών θλίψεων. Δηλαδή τεθλιμμένη η οδός. Και δεν σημαίνει ότι δεν σε ξέχασε εσένα ο Θεός και θυμάται εμένα. Ούτε ξέχασε εμένα και θυμάται εσένα. Αλλά όλοι μας πρέπει να περάσουμε από αυτή πια την ανακατάταξη. Από αυτό το στροβίλισμα, από αυτή τη δοκιμασία. Είναι δυνατόν το στάρι να αποθηκευτεί στα σακιά αν δεν περάσει από την, πώς το λένε αυτό, από το αλώνισμα? Δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρει, να το σηκώσει, να το πετάξει ψηλά, να φυσήξει ο αέρας, να φύγει το άχυρο και να μείνει το στάρι καθαρό. Είναι δυνατόν το χρυσάφι να γίνει πεντακάθαρο αν δεν περάσει από το καμίνι του χρυσοχοού? Δεν γίνεται. Θα είναι βρώμικο. Θα είναι βρώμικο. Και τι θα κάνουμε? Θα πούμε αυτή είναι η ζωή μας. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι 2-3 πράγματα τα οποία είναι βασικά. Πρώτον, ο Θεός φροντίζει για σένα. Το πιστεύεις? Φροντίζει για σένα. Θα σε αφήσει να χαθείς, θα σε αφήσει να πας στην κόλαση. Φροντίζει για σένα. Δεύτερον, τα βλέπει όλα. Υπάρχει μια κρατεά χείρα. Πάνω από το κεφάλι σου υπάρχει κρατεά χείρα του Κυρίου. Που αν έρθει ο διάβολος και σου κάνει μπαπ, το δίνει μία και το διώχνει. Όταν υπάρχει κίνδυνος έρχεται και σε παίρνει κοντά του. Δεν σε αφήνει να καταποθείς υπέρ της υπερβαλούσης θλίψεως, λύπης που λέει η Γραφή. Αλλά σύν τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Και δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τις δυνάμεις σου. Και μόνο ο Θεός ξέρει και διερευνά καρδίες και νεφρούς. Αυτή είναι η δεύτερη επίγνωση. Υπάρχει η κρατεά χείρα του Θεού. Και η τρίτη επίγνωση είναι ότι πρέπει να περάσεις από αυτά. Πρέπει ταύτα να γίνωσι πρώτον και ύστερα θα έρθει το τέλος. Πρέπει να γίνουν αυτά. Αλλά ο ευσεβής από όλες τις θλίψεις του ελευθερώνεται από το Θεό.
Ο ασεβής καταπίνεται από την ασεβιά του. Εγκρατεύθετε λοιπόν και αγρυπνήσατε, γιατί υπάρχει ένας αντίδικος, και η αλήθεια είναι, γιατί τον αφήνεις Θεέ μου? Και η απάντηση είναι, γιατί τον άφησες, η ερώτηση πάλι, γιατί τον άφησες να εισέλθει μέσα στην Εδέμ και να πειράξει τον Αδάμ και την Εύα και να πέσουν και να βγουν έξω? Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Δεν σε θέλω να είσαι στρατιώτης του γλυκού νερού, άμαχος, χριστιανούλη σε γυάλα. Σε θέλω να είσαι πολεμιστής, μαχητής, μάχημος, εργαλείο σκεύος εκλογής στα χέρια του Θεού. Αυτός ο στρατιώτης που είναι στη γυάλα, όταν έρθει ο εχθρός, νικέται. Να είναι ένας πειρασμός, να μια δυσκολία, να μια επιθυμία, τέλειωσε. Πάει. Και τώρα, από την αρχή. Και πόσες φορές θα περάσει από αυτή τη δοκιμασία? Πολλές, μέχρι να μάθει. Δεν θα σε αφήσει όμως να σε καταπιεί ο διάβολος. Αλλά για να είσαι νικητής, τι πρέπει να? Πρώτον, εγκρατεύθητε. Αυτά είναι τα όπλα μας για να αντισταθούμε στο διάβολο. Η εγκράτεια. Πρέπει να έχω εγκράτεια. Σε τι? Σε όλα. Δηλαδή, σε όλα από ό,τι κινδυνεύω. Αν έρθει ο γιατρός και μου πει, έχει ζάχαρο παιδί μου, άμα τρως ζάχαρο θα πεθάνεις. Για να πω, δεν με νοιάζει, θα με φυλάει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Που έχει ζάχαρο θα πρέπει να κάνεις δίαιτα. Δεν θα τρως ζάχαρη, θα τρως ξέρω εγώ τι, δεν θα τρως άλλο. Ή καπνίζω. Γιατί καπνίζεις? Γιατί καπνίζεις? Δεν φοβάσαι ότι θα αρρωστήσεις? Τίποτα δεν καταλογαριάζεις. Μ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει. Μετά μ' αρέσει η γειτόνισσα. Μετά μ' αρέσει εκείνο, μ' αρέσει τ' άλλο, πάει η εγκράτεια. Και τι έγινε? Χαθήκαμε. Τα όπλα μας και η δύναμή μας είναι η εγκράτεια και η αγρύπνια. Τι σημαίνει αγρύπνια? Προσεκτικός. Ξύπνιος πάντοτε. Μας πιάσει τον ύπνο ο εχθρός. Άρα, ένας πολεμιστής που φοράει πάντα τα ρούχα της αποστολής του. Ντυμένος με τις παλάσκες, με τα αμπέχωνα, με τις αρβίλες, με τα όπλα δίπλα, έτοιμος με την πανοπλία του Θεού. Αγρύπνος. Γιατί γύρω γύρω γυρνάει ο διάβολος. Γύρω γύρω. Ανέβηκε λέει πάνω στο Θεό, το διάβαζε σήμερα, και λέει, τι θέλεις εδώ πάνω? Λέει, πού ήσουν στη γη? Και τι έκανες? Γύριζα. Λέει, έβαλε στο μάτι σου το δούλο μου τον Ιώβ? Λέει, ναι. Λέει, μα είναι δίκαιος, άμεμπτος, φοβούμενος στο Θεό, απεχόμενος από του κακού. Σιγά, του λέει ο διάβολος. Αφού του τα έχεις κάνει όλα, γιατί να μην είναι? Η οικογένειά του καλά πάει, τα παιδιά του καλά πάνε, τα γκόνια του καλά πάνε, τα κτίνη του καλά πάνε, τα χωράφια του καλά πάνε. Αλίμονο αν δεν σε δοξάζει. Για πάρ του τα να δούμε. Και λέω, κύριε, γιατί τον άκουσες? Δεν τον άκουσε γιατί έκανε το χατήρι του διαβόλου. Για να αναβαθμίσει τις σχέσεις του με τον Ιώβ. Τον Ιώβ ήταν πολύ ευχαριστημένος, αλλά ήθελε να είναι ακόμη πιο ευχαριστημένος. Ο Ιώβ ήταν πολύ καλός, όλο άκουγε για το Θεό. Τώρα άκουγα, αλλά τώρα τα μάτια μου σε βλέπουνε. Έλα να δεις τι ωραία που είναι να βλέπουν τα μάτια. Και έπρεπε να περάσει ένα χρόνο, σε 200 τόσα χρόνια. Και ένα χρόνο δοκιμασίας πολύ είναι. Ευλογία πριν, πιο μεγάλη ευλογία μετά. Ένα χρόνο δοκιμασίας. Χαλάλι του. Αλληλούια. Άγρυπνη. Γύρισε ο διάβολος, λέει, ξανά. Λέει, αφού δεν βλαστήμησε το Θεό, αφού του τα πήρα όλα και έμεινε πιστός και με δοξάζει. Εντάξει, λέει, ό,τι έχει κανείς μπορεί να τα χάσει. Για να τον αγγίξεις, λέει, να χάσει την υγεία του, να δεις τι θα γίνει. Όλα τα δίνει ο άνθρωπος, την υγεία του δεν τη δίνει όμως, σε βλαστημίσει. Εντάξει, λέει, τη ζωή του μην απλώσει το χέρι. Άγγιξε τον. Τον έκανε, τον διέλυσε από αρρώστια. Έλκος κακό, ξινότανε με όστρακο. Και τα πράγματα δυσκολέψανε. Όμως πάει η γυναίκα του και του λέει, βλαστήμησε το Θεό, να πεθάνεις να ησυχάσεις. Δεν είναι λύση να πεθάνω να ησυχάσω. Η λύση είναι να ζήσω και να δοξαστεί ο Χριστός. Αλληλούια. Και πόσο να ζήσεις? Πολύ, όσο θέλει ο Θεός. Και αν χρειαστεί παρακυρίω, αμήν.
Αλλά εμείς έχουμε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αν το επιτρέψει ο Θεός. Λέει, βλαστήμησε, λέει, να ησυχάσεις να πεθάνεις. Λέει, τώρα μίλησες σαν μία των αφρόνων γυναικών. Υπάρχουν οι φρόνιμες γυναίκες και οι άφρονες γυναίκες. Φρόνιμες γυναίκες λένε, μη φοβάσαι, θα προσευχηθούμε, θα ταπεινωθούμε και θα βρούμε χάρη από το Θεό. Μη φοβάσαι, ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Τίποτα δεν μπορεί να είναι, και έτσι πρέπει να είσαι στα αδέρφες. Στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας. Μπορεί να απογοητεύετε τον άνθρωπο. Πω, πω, τι θα κάνουμε, χαθήκαμε τώρα. Δεν χαθήκαμε. Δόξα στο Θεό, σωθήκαμε τώρα. Γιατί χάνουμε αυτό, αλλά έχει κάτι πολύ καλύτερο ο Θεός. Και δεν λέμε ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Που φροντίζει ο Θεός για σένα. Έτσι θα λες. Μη φοβάσαι γιέ μου, μη φοβάσαι κόρη μου, μη φοβάσαι άντρα μου. Ο Θεός φροντίζει για μας. Εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ο Θεός όμως μπορεί να τα κάνει όλα. Οι άφρονες γυναίκες πέθανε να ησυχάσεις, βλαστήμησε το Θεό. Όλο Θεό, Θεό, Θεό. Τι Θεό και Θεό. Τι Θεό και Θεό, εδώ πέρα μιλάμε για δόξα. Μιλάμε για ευλογία. Μιλάμε για αιώνια ζωή. Το μιλάμε για την ομορφιά, την αιώνια. Τι Θεό. Γιατί μίλησε σαν μία των αφρόνων γυναικών. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Από εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Μπαίνουν οι φίλοι του. Τον βρήκανε όλα λάθος. Για να σου συμβαίνουν αυτά, σκέπτομαι τι έχεις κάνει. Λέει, Άννα, έφτιαξα το δόντι μου και στο τρώχισε και κόβει τη γλώσσα. Λέω, για να σου κόβει τη γλώσσα, πόσα ψέματα μου έχεις πει. Λέω, τι έλεγα σήμερα. Όχι, μου λέει, δεν σου έχω πει. Άμα δεν μου έχεις πει, τότε θα περάσει. Αλλά έτσι λέμε εμείς. Εμείς έτσι σκεφτόμαστε. Ο Θεός όμως δεν σκέφτεται έτσι. Δεν σου κάνει ανταπόδοση στην αμαρτία σου. Κάνει διόρθωση στην αμαρτία σου. Δεν είναι σαν το Δία, το βασιλιά των αρχαίων Ελλήνων, που είχε κεραυνούς και έρθινε 5-6 στα κεφάλια για να ησυχάσουν. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός στην αμαρτία σου κάνει διόρθωση, γιατί σ' αγαπάει. Και στην ευλογία σου κάνει αύξηση. Και αυτά που δίνει ο Θεός δεν είναι κάτι κακό. Είναι δόσεις αγαθές, δώρα τέλεια. Μόνο αυτός θα δίνει, γιατί είναι ο πατέρας των φώτων και φροντίζει για μας. Αμήν, αδερφοί. Ναι. Σήμερα να φύγουμε με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός φροντίζει για μας. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σε φροντίσω. Πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω τα δικά μου πράγματα και μετά αν το θυμηθώ. Γιατί να λέμε, έτσι είμαστε κακώς, αλλά δυστυχώς. Εκείνος που μας φροντίζει είναι ο πατέρας μας ο ουράνιος. Και ο Χριστός, όταν άφησε τους μαθητές, είπε: Δεν σε αφήσω ορφανός. Αδερφέ, δεν είσαι ορφανός. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν σε αφήσω ορφανός. Θα στείλω άλλο παράκλητο. Το πνεύμα της αληθείας. Που θα μένει με θυμώνει στον αιώνα. Ξέρεις τι θα πει να έχεις τη φροντίδα. Και μάλιστα τη φροντίδα την έχεις. Να απολαμβάνεις τη φροντίδα του Θεού. Του πατέρα σου. Να την απολαμβάνεις. Γιατί αν είμαι εγώ πεινασμένος. Και μου πεις έλα στο σπίτι μου να φάμε και πω δεν πιστεύω ότι θα μου δώσει να φάω, υπάρχει αλλά δεν το απολαμβάνω. Άμα όμως σε πιστέψω θα έρθω τρεχάλα, τι έχεις, μπράβο, φέρε να φάω κι άλλο να φάω που είμαι πεινασμένος. Μεγάλο πράγμα να απολαμβάνουμε στη ζωή μας τη φροντίδα του πατέρα μας του ουράνιο. Μεγάλο πράγμα, αδελφοί. Αν λιγοστέψει αυτή η πίστη, έρχεται ο διάβολος και μας αλλάζει τα φώτα. Στους ανθρώπους τους διαλύει ο διάβολος, τους διαλύει. Τους δίνει κάτι ψεύτικο εκεί πέρα και βρώμικο και τους παίρνει τα αιώνια. Ανταλλάσσει ο άνθρωπος από άγνοια. Τα αιώνια, τα ένδοξα με χρωματιστές χάντρες όπως έκαναν οι έπικοι στην αρχή με τους Ινδιάνους. Τους παίρναν το χρυσάφι και τους δίνανε χρωματιστά γυαλάκια. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, από αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Να χάνεις τα αιώνια, τη δόξα του Θεού για χάντρες χρωματιστές. Ο δε Θεός, και αν εσύ περπατάς έτσι, τώρα οι υποσχέσεις και μου αρέσουν πάρα πολύ, αδερφοί, αυτές οι υποσχέσεις. Ο δε Θεός πάσης χάριτος. Αυτό το πάσης χάριτος συγκλονίζει την καρδιά μου. Όποια χάρη υπάρχει για τον άνθρωπο, την έχει μόνο ο Θεός στα χέρια του.
Χάρη δεν μπορείς να βρεις από αλλού πουθενά. Ούτε από άνθρωπο, ούτε από πνευματικές δυνάμεις, ούτε από φυσικές δυνάμεις, χάρη δεν βρίσκεις. Ξέρετε τι θα πει χάρης? Σ' αγαπάω. Δεν λέει θα σου δώσω εάν. Δεν έχει εάν. Αυτά τα λέει ο διάβολος. Αν πέσεις στα πόδια μου θα σου δώσω όλα τα βασίλεια. Και ο Χριστός είπε, ήπαγε πίσω μου σατανά. Ο Κύριος τι λέει? Θα σου δώσω όλα τα αιώνια. Μ' αγαπάς, Κύριε μου. Χάρη μόνο από το Θεό θα βρεις. Μην περιμένεις από τον άντρα σου. Δεν βρίσκεις. Μην περιμένεις από τη γυναίκα σου. Δεν βρίσκεις. Μην περιμένεις από τα παιδιά σου. Δεν βρίσκεις. Τους γονείς σου. Δεν βρίσκεις. Ο Θεός πάσης χάριτος είναι ένας. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, ο Πατέρας. Ξέρετε γιατί? Αφού δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή και τον έδωσε να γίνει κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τι είναι αυτό που θα φυστεί, θα τσιγκουνευτεί να σου δώσει? Τι είναι αυτό? Τα πάντα. Αδερφοί αγαπητοί, να το πιστέψουμε ότι ο Χριστός μπορεί να μας δώσει τα πάντα. Πιο καλά, θέλει να σου δίνει τα πάντα. Και τα αιώνια και τα λίγα εδώ στη γη. Τα πάντα. Κληρονόμος Θεού. Κληρονόμος Θεού. Ο πατέρας μου λέει ήταν πλούσιος και τον κληρονόμησα. Και έχω πολλά χωράφια. Πόσα. Και έχω πολλά λεφτά. Πόσα. Μένω ο πατέρας μου αιώνιος και δεν πεθαίνει. Και μου κληρονομεί τα πάντα. Τη δόξα του. Τη χάρη του. Ο Θεός πάσης χάριτος. Ώστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν. Αυτός είναι. Πάσης χάριτος που μας κάλεσε στην αιώνια δική του δόξα. Καταλάβατε που μας έχει καλέσει? Στην αιώνια δική του δόξα μας κάλεσε. Ο Θεός πάσης χάριτος. Και πολλές φορές σκέφτομαι την Άννα, πρέπει να καλέσουμε αυτούς, πρέπει να φωνάξουμε αυτούς, πρέπει, και δεν έχω χρόνο. Και λέω, τι θα κάνουμε βρε Άννα, και δεν βρίσκουμε. Και λυπάμαι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, μπορεί εμείς οι άνθρωποι που να μην μπορούμε και δεν μπορούμε. Ο πατέρας μας όμως μας κάλεσε στην αιώνια δόξα του. Αμήν. Αδερφοί, εδώ στη γη είμαστε πολύ περαστικοί, πολύ λίγα χρόνια. Μα κι αν είσαι και νέος, πολύ λίγα χρόνια. Πολύ λίγα. Και τα καλύτερα περάσανε. Δεν ρω για μένα που είμαι 58, αλλά και για σένα που είσαι 38 ή και 28. Λίγα χρόνια σου μένουν. Το τέλος πάντων τελείωσε. Έφτασε. Το τέλος πάντων πλησίασε. Πόσο μας μένουν? Η πρόσκληση που έχουμε είναι για αιώνια ζωή. Το έχουμε συνειδητοποιημένο και μάλιστα το έχουμε βάλει και σε σύγκριση. Εάν δεν δεχθείς την πρόσκληση του Θεού, υπάρχει αιώνια απώλεια. Και χάνεις και ζεις την κόλαση και εδώ για τα λίγα σήμαντα χρόνια και στην αιωνιότητα. Και ο Θεός έρχεται και λέει, έλα παιδί μου, εγώ θα σε κάνω ευλογημένο, ευτυχισμένο, χαρούμενο μέσα στη δόξα μου εδώ και θα κληρονομήσεις και τη βασιλεία των ουρανών, την αιώνια δόξα. Και ο άνθρωπος δεν το δέχεται, δεν το πιστεύει, δεν το δοκιμάζει. Και ο Θεός λέει, δοκιμάστε βρε παιδί μου, δοκίμασε. Κι αν δεν σου ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Σήμερα δοκίμασα. Ο Κύριε, δεν το αντέχω το βάρος, θα στο δώσω όλο. Και πήγα εκεί και στα αρχή δεν έβλεπα αποτέλεσμα. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, αδελφοί. Αμήν. Μην αποκάμεις. Μην πεις δεν γίνεται τίποτα. Τα πάντα θα σου δώσει ο Θεός. Τώρα έχω πιο μεγάλη παρησία να κηρύττω ότι μέσα στο δωμάτιό σου σε περιμένει ο πατέρας. Σε περιμένει όμως.
Μπες μέσα στο δωμάτιό σου, κλείς την πόρτα να δεις τι θα γίνει. Σε περιμένει. Μα μπήκα αδύναμος, μπήκα... Ναι, και λοιπόν, σε περιμένει. Και είναι τόσο όμορφο να το σκεφτείς. Πατέρα, θέλω να πληρώσω το ρεύμα μου. Θέλω να πληρώσω την εφορία μου. Θέλω να πληρώσω τη δόση μου. Το παιδί μου. Εντάξει. Είναι τόσο εύκολο. Η εφορία του είναι 100 ευρώ. Εύκολο να το πληρώσει. Για το Θεό είναι τόσο εύκολο. Μα τόσο εύκολο. Για τον ίδιο όμω είναι αδύνατο. 100 ευρώ. Πού να τα βρω. 100 ευρώ να πληρώσω. Πού να τα βρω 100 ευρώ. Όμως για τον πατέρα είναι τόσο εύκολο. Για τον πατέρα στον ουράνιο είναι τόσο εύκολο. Τακτοποιήσει την καρδιά σου, να τακτοποιήσει τα πράγματά σου, να σου μιλήσει, να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει, να σε θεραπεύσει, να συνομιλήσεις μαζί του. Είναι τόσο εύκολο. Και εσύ κάθεσαι και στριβογυρίζεις. Εγώ δηλαδή. Στριβογυρίζεις γύρω. Τι στριβογυρίζεις. Μπες μέσα. Και που σε περιμένει εν το κρυπτό ο πατέρας ο ουράνιος. Που είναι ο Θεός πάσης χάριτος. Που μας κάλεσε δια του Ιησού Χριστού στην αιώνια δόξα. Τον έστειλε το Χριστό. Αφού έστειλε το λόγο του. Αφού ο Χριστός λέει ελάτε σε μένα. Οι κοπιώντες, οι υπεφορτισμένοι. Και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Γιατί δεν πας αυτό ρε. Σε κάλεσε, το κατάλαβες. Δεν σε κάλεσε να κάτσεις ένα κάθισμα, να βαρεθείς και να φύγεις. Σε κάλεσε να κάτσεις ένα θρόνο, να δοξάζεις και να μείνεις αιώνια. Θρόνος. Όμως, αφού πάθετε ο λίγον. Τι το βάζεις κύριε αυτό, για να ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην αιώνια αυτοδόξα, αφού πάθετε ο λίγον. Γιατί τι να πάθουμε, ο λίγον. Ο λίγον θα βάρος, ο λίγον ταλαιπωρία, ο λίγος ονειδισμός, ο λίγος πειρασμός, όλα από λίγα. Όχι από πολλά, να μην σε διαλύσω, λίγο. Λίγο πρόβλημα, λίγο θλίψη, λίγο απελπισία, λίγο απ' όλα. Αλλά μέσα από αυτά αυτός θα σας τελειοποιήσει. Δηλαδή τι μένει τελειοποιήσει, τέλειος. Τέλειος. Μια εκκλησία Αγία, τελεία αμόμητος, μια έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητήτων τίωτων. Μέσα από το πάθης ο λίγων θα σε τελειοποιήσει. Μέσα από την προσωρινή ελαφρά θλίψη θα σε τελειοποιήσει. Και όχι μόνο. Και θα σε τη στηρίξει. Δεν θα σε αφήσει. Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος περνάει από γυμνάσια. Μα στρατό να πάει, μα να παίξει. Αν δεν γυμναστείς, ούτε μπιλιάρδο δεν μπορείς να παίξεις. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, αν δεν εκπαιδευτείς. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ούτε να διαβάσεις, αν δεν καθίσεις να διαβάσεις, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Και εμείς θέλουμε για όλα τα άλλα και λέμε θα πάω να... και στο γυμναστήριο. Θα πάω στο σχολείο, θα πάω στα αγγλικά, θα πάω στα γερμανικά. Εντάξει, και δεν ακούω, θα κουραστείς. Θα ταλαιπωρηθείς, θα ξενυχτήσεις. Α, θα μάθεις αγγλικά. Θα πάω στον ουρανό θα πας, να μην περάσεις από κάποια δοκιμασία. Στον ουρανό αιώνια θα πας. Δεν αξίζει τον κόπο η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Πόσο ωραία είναι αδελφοί αγαπητοί να πούμε σήμερα ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ας είναι το όνομά σου Κύριε ευλογημένο. Πάντοτε, πάντοτε. Και όχι σαν την άφρονα γυναίκα του Λότ που είπε πέθανε, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε παράτα τους και φύγε. Όχι έτσι. Σαν τη φρόνιμο. Τον φρόνιμο και πιστό δούλο. Που του είπε ο Κύριος θα έρθω να σε παραλάβω. Αλλά εντωμεταξύ κάνε τη δουλειά που σου δώσα. Πάρε τη διορισμένη τροφή και δώσε τους υπηρέτες μου. Δώσε τους αυτού που χρειάζονται. Δώσε μάνα
καλή τροφή, καλή παιδεία, καλή διαπαιδαγώγηση. Δώσε, Πατέρα, καλή αγάπη στη γυναίκα σου. Δώσε τέκνον, σεβασμό και τιμή προς τους γονείς σου. Να δώσουμε όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί, την καρδιά μας στον Χριστό. Γιατί αν, αδερφοί, κερδίσουμε τον Χριστό, τα έχουμε όλα κερδισμένα. Μπαίνουν πολλές φορές νέα παιδιά και τους λέει η κοπέλα ή ο άντρας. Ή εμένα ή τον Χριστό. Ερώτημα, δίλημα, μα την αγαπάω. Αν την αγαπάς, θα πας στον Χριστό και θα στη χαρίσει. Εάν δεν πας στον Χριστό, και τον Χριστό θα χάσεις και αυτό που έχεις θα χάσεις. Όλα τα χάνουμε. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει ο κλέφτης. Είναι σαν να αγωνίστηκα, να κουράστηκα, να έφτιαξα, να μάζεψα λίγα χρήματα στο σπίτι, τα άφησα ανοιχτό, μπήκε ο κλέφτης, τα πήρε. Και τώρα, γιατί δεν αγρύπνησες, γιατί δεν μερίμνησες, γιατί δεν φρόντισες? Ή να πάρει μια κοπέλα την τσάντα της και να την κρατάει έτσι, θα πέρασε ο τσαντάκης, θα την πάρει. Γιατί? Αφού υπάρχει αυτός που φροντίζει, αφού υπάρχει αυτός που σε υπερασπίζεται, αφού υπάρχει αυτός που θα σε φυλάει, αφού υπάρχει αυτός που θα σου δώσει τα πάντα, γιατί πηγαίνεις στον άλλον που θα σου τα κλέψει όλα και σου κλέψει και τη ζωή? Γιατί? Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αγρυπνήσατε, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Αφού λοιπόν πάθετε ο λίγον, αυτός και θα σας τελειοποιήσει και θα σας στηρίξει και θα σας ενισχύσει και θα σας θεμελιώσει. Αυτό το θεμελιώσει, το ενισχύσει το καταλαβαίνω, το στηρίξει το καταλαβαίνω, το τελειοποιήσει το καταλαβαίνω, το θεμελιώσει δεν το καταλαβαίνω. Για να το καταλάβεις πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις οικοδομή. Κάθε ένας από εμάς έχει να κάνει μια οικοδομή. Λέει ο Λόγος του Θεού και θέλω να το διαβάσω από μέσα για να μην κάνω κανένα λάθος. Λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά την χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Αυτό έκανα σε εσάς, έθεσα ένα θεμέλιο. Άλλος δε πάνω στο θεμέλιο επικοδομεί. Έκαστος όμως σας προσέχει πως επικοδομεί. Διότι η θεμέλιον άλλων δεν δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν όμως κάποιος επικοδομεί πάνω στον Ιησού Χριστό, χρυσάφι, αργύριο, λίθος τιμίος. Υπάρχει και ο άλλος που οικοδομεί με ξύλα, με χόρτο και με καλάμι. Ένας φτιάχνει ένα αριστούργημα με χρυσάφι, ασήμι και λίθος πολυτίμους και άλλος φτιάχνει μια παράγκα, μια καλύβα. Με χορτάρι, με ξύλα και με καλάμι. Το ένα γίνεται γρήγορα. Το άλλο το χρυσάφι έχει κόπο. Το λιώσεις, να το φτιάξεις, έχει ταλαιπωρία. Και τελικά φτάνει ο καθένας και έχει το δικό του έργο. Ο ένας με υλικά, χόρτα, καλάμια και άχυρα και ο άλλος με χρυσά, με ασήμι και λίθους πολυτίμους. Εμείς το φτιάχνουμε αυτό. Ο Θεός μας έχει δώσει άφθονα όλα τα υλικά. Σύ το φτιάχνεις αυτό. Σύ, εγώ, ο άνθρωπος. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μετά όμως λέει όταν τελειώσεις, θα έρθει δοκιμασία. Με φωτιά. Και θα περάσει η φωτιά. Και από το δικό σου έργο. Και αν το έργο σου είναι με χόρτα, καλάμι και ξύλα, θα κατακαεί. Αν είναι με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους, θα μείνει. Και γίνει και πιο καλό, πιο λαμπρό. Και ανάμεσα σε αποκαίδια, εσύ θα έχεις ένα παλάτι. Σε αποκαίδια. Και μ' αρέσει αυτό που λέει ξύλα, αδερφοί. Γιατί υπάρχουν μερικά ξύλα που είναι πολύτιμα. Υπάρχουν κάτι σπίτια ξύλινα που είναι όμορφα. Πολύ όμορφα. Αλλά όταν τα βλέπω λέω, αν περάσει φωτιά θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και πολλές φορές βλέπουμε κάτι όμορφο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να κοιτάμε πόσο όμορφο είναι. Να κοιτάμε αν είναι χρυσάφι που δεν καίγεται. Καίγεται. Άμα καίγεται, βράστο. Άστο. Καίγεται. Δεν ξέρετε τι ωραία που είναι, αδερφοί, σήμερα.
να σταθώ στην προσευχή και να πω, Κύριε, το έργο μου καίγεται. Θα έρθει φωτιά. Προλαβαίνω να τα αλλάξω. Καίγεται. Αδερφέ, το έργο σου καίγεται. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Κρίσιμο. Και αντί να λέω το έργο σου, να λέω το έργο μου καίγεται. Άμα καίγεται το έργο μου. Μα ξέρετε τι, όμως το έχω βάψει κιόλας. Έχω βάλει και ο κεραμίδια, το έχω κάνει και έτσι, πόρτες ωραίες. Καίγεται. Άμα καίγεται, άστα. Φύγε. Γιατί αν μείνεις μέσα θα καείς κι εσύ. Άμα είναι χρυσάφι, ας είμαι λίθι πολύτιμη, μη φοβάσαι. Πες μέσα και μη φοβάσαι. Θα περάσει φωτιά, θα σε αγγίξει. Θα μείνει. Θεός να μας φυλάει. Κάθε φορά που το διαβάζω αυτό, έτσι πιάνει την ψυχή μου. Και μερικές φορές δεν ξέρω και αν καίγεται. Ποιος θα με βεβαιώσει? Ο Λόγος του Θεού. Είναι, τι είναι αυτό το οποίο δεν καίγεται? Να σας πω. Όλα θα παρέλθουν. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Όλα. Όλα θα παρέλθουν, αδελφοί. Έχω φτιάξει τώρα μια αυτοκρατορία. Σπίτια, δουλειές, επιχειρήσεις, υπαλλήλους, μια αυτοκρατορία. Καίγεται. Και θα καεί. Και θα καείς και εσύ, φουκαρά μου. Να έχω φτιάξει ένα δωματιάκι. Ένα δωματιάκι. Αλλά είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να είναι χρυσάφι, ασήμι και τριλάτια. Μπες μέσα, μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι τίποτα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, και ιδίως για τους νέους, αδερφοί, όχι ότι εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε απ' έξω, αλλά θα μπορούσα να πω ότι εμείς φτιάξαμε και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε. Το ερώτημα είναι αν καίγεται. Οι νέοι, τα παιδιά, προσέξτε τι φτιάχνετε. Προσέξτε. Προσέξτε την επιλογή σας, τις επιλογές σας, τα υλικά. Όταν το παίρνεις στο χέρι σου, αναρωτιέσαι, καίγεται? Άμα καίγεται, πέταξε το και θα σε κάψει. Είναι στερεωμένο απάνω στο Λόγο του Θεού? Δεν καίγεται. Πάρ το, φτιάχτο, οικοδόμησέ το. Θέλω να φτιάξω σπίτι. Ένας νέος, να το φτιάξει να μην καίγεται. Το στηρίξε πάνω σε σαρκικά φρονήματα, σε αμαρτίες. Όσο και ωραίο να είναι. Θα καείς, θα καεί. Καταστραφεί, θα γκρεμίσει. Δεν θα μείνει τίποτα. Τι ωραίο που είναι να το φτιάξεις και να είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Τίποτα δεν θα πάθει. Τίποτα. Μα ξέρεις πόσα λεφτά έχει αυτή? Έχει πρίκα. Καίγεται η πρίκα. Ξέρεις, αυτή δεν έχει τίποτα. Έχει το Χριστό. Δεν καίγεται. Η επιλογή μας, αδερφοί, δεν σημαίνει μόνο στους νέους, αλλά τους νέους τους αγαπάω πολύ, γι' αυτό το λέω. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, να τους αποκαταστήσεις, να τους βοηθήσεις, να φτιάξουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους. Αλλά όσο και να προσεύχομαι εγώ, αν η επιλογή σου δεν είναι φροντισμένη με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δυστυχώς σε πληροφορώ ότι θα κατακαεί. Δυστυχώς, λυπάμαι, θα κατακαεί. Αν όμως είναι με την οδηγία του Θεού, είστε ένα νέο παιδί, ρε αδερφέ, είμαι βέβαιος ότι αυτή την κοπέλα μου την έδωσε ο Χριστός. Λούσε βέβαιος, βέβαιος, γιατί πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον. Λέω, ο Κύριος θα σε ευλογήσει πολύ. Σε ευλογήσει πολύ, δεν μπορεί να μην σε ευλογήσει. Όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Τον νέο δεν στον έδωσε ο Χριστός, αδερφοί, στον έδωσε ο Θεός να φυλάει, ο διάβολος. Μα ξέρεις που έχει ένα σπίτι στην Πεντέλη. Καίγεται, θα καεί. Και εκεί έχει και δέντρα και πιάνει εύκολα φωτιά. Καίγεται. Θεός να μας φυλάει. Αδερφοί, να προσέξουμε, σας παρακαλώ. Προσέχουμε τη ζωή μας.
προσέχουμε τις επιλογές μας, να προσέχουμε πώς οικοδομούμε. Αυτό που παίρνεις να είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού, πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Τότε θα είσαι και ευτυχισμένος και ευτυχισμένη και χαρούμενος, θα είσαι μακάριος. Και δεν θα κερδίσεις μόνο τη ζωή αυτή, αλλά κερδίσεις και την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών. Θα σε θεμελιώσει. Και όταν θα σε θεμελιώσει επάνω στο λόγο του Θεού, εσύ θα οικοδομείς. Και όταν θα οικοδομείς παλάτι. Αλλά παλάτι με τα μέτρα του Ευαγγελίου. Εις αυτόν λοιπόν, ας είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Σε αυτόν. Πρόσεξε ποιον δοξάζεις στην καρδιά σου. Πρόσεξε ποιον δοξάζεις. Δοξάζεις άνθρωπο, δοξάζεις κατάσταση, διασκέδαση. Τι δοξάζεις? Υπάρχουν άνθρωποι που δοξάζουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δοξάζουν το αυτοκίνητό τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δοξάζουν τη μοτοσυκλέτα τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δοξάζουν. Αυτά όλα καίγονται, αδερφοί. Και θα σε κάψουν κιόλας. Υπάρχει κάτι που δεν καίγεται και σε αυτό δίνουμε τη δόξα. Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Πατέρας θα σε φροντίζει. Ο Υιός θα είναι φίλος σου και θα σε σώζει. Και ο Παράκλητος θα είναι το πνεύμα της αληθείας που θα σε ζωοποιεί. Και μη φοβάσαι, δεν χάνονται τίποτα από αυτά. Σας έγραψα εμβραχυλογία δια του Συλλανού του πιστού αδελφού ως φρονό προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού εις την οποία στέκεστε. Στέκεσαι, αδελφέ, στην αληθινή χάρη του Θεού. Στην αληθινή χάρη του Θεού στέκεσαι, αν δεν στέκεσαι θα πέσεις και η πτώση θα είναι μεγάλη. Ο Θεός είναι Θεός πάσης χάριτος, αλλά υπάρχει χάρις αληθινή και χάρις ψεύτικη. Χάρις ψεύτικη είναι, βλέπεις, τι να πω τώρα, ένα νεαρό που έτσι βλέπω, λεβέντι, κατσαρομάλι, με τα μάτια έτσι, με τα αυτιά αλλιώς, με τα μαλλιά γύρω-γύρω, με μια μοτοσυκλέτα, με ένα αυτοκίνητο, με ένα... Αυτή είναι ψεύτικη χάρις. Ψεύτικη. Υπάρχει και η άλλη, βλέπεις έναν αδερφό, όμορφο, σεμνό, ευλογημένο, με τη γραφή στα χέρια, να μιλάει για τον Χριστό. Αυτή είναι η αληθινή χάρις. Μπορεί να μην είναι τόσο ωραία τα μάτια του, μπορεί να μην είναι τόσο ωραία τα αυτιά του, να μην είναι δύο μέτρα, αλλά αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι η αληθινή χάρις? Θέλω να το διαβάσουμε. Είναι στους Κορινθίους, αν θέλετε να το δούμε, είναι στη σελίδα 1017. Αυτό κάνουμε, αδερφοί, και εμείς. Αυτό κάνει και ο Χριστός. Ιώτα έψιλον κεφάλαιο. 1017 σελίδα. Ιώτα έψιλον πρώτη επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. 15 κεφάλαιο. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Την καλή αγγελία που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρίας πάντα τον πιστεύοντα που πέρασε η ώρα. Το οποίο εκήρυξα προς εσάς. Το οποίο και παραλάβατε εσείς, εις το οποίο και στέκεστε, δια το οποίο και σώζεστε. Αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας ασπάζεται η εν Βαβελόνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο γιος μου ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης, ειρήνης πάντα σημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Με φίλημα αγάπης ασπαζόμαστε και η ευχή του Λόγου του Θεού είναι «Σ' όλους όσοι είναι του Χριστού θα υπάρχει ειρήνη». Και εγώ θέλω την ειρήνη του Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος να ευλογεί.